Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Παίζουμε City Skylines και χτίζουμε την πόλη της Οκεανίας. Στο σημερινό επεισόδιο, λύνοντας ένα πρόβλημα, θα λύσουμε και ένα δεύτερο. Και αυτό το πρώτο πρόβλημα και αυτό που θα λύσουμε, το βασικότερο απ' όλα, είναι η κίνηση στην πόλη μας. Και στη συνέχεια, λύνοντας το πρόβλημα της κίνησης, θα λύσουμε και το πρόβλημα που έχει εμφανιστεί στα τελευταία επεισόδια της Οκεανίας, η έλλειψη προϊόντων προς πώληση από τα καταστήματα της πόλης μας. Το πρόβλημα από ό,τι βλέπετε είναι τεράστιο, καλύπτει όλη την πόλη σχεδόν. Λοιπόν, θα κάνουμε μία πρώτη παρέμβαση σε αυτό εδώ το σημείο. Θα φτιάξουμε μία γειτονιά και σε αυτή τη γειτονιά θα εφαρμόσουμε μία πολιτική η οποία θα διπλασιάσει την παραγωγικότητα της γενικής βιομηχανίας. Η πολιτική αυτή είναι αυτή εδώ πέρα που λέει Industrial Space Planning, λοιπόν, η οποία διπλασιάζει την ποσότητα των αγαθών που παράγονται στη βιομηχανία, αλλά έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Κατά κάποιο τρόπο παραβλέπονται κάποιοι κανόνες ασφαλείας για τους εργαζόμενους κλπ. Στη βιομηχανία. Είναι μια πολιτική την οποία δεν ξέρω αν θα την αφήσω για πολύ. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάει. Πάμε σιγά σιγά να διορθώσουμε την κίνηση. Για να διορθώσω την κίνηση έχω κατεβάσει αυτό το mod. Είναι το Traffic Manager. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πέρα σε αυτή εδώ την περιοχή έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί τα οχήματα που κινούνται σε αυτό εδώ το κομμάτι του δρόμου, αντί να συνεχίσουν ευθεία, κάνουν αναστροφή. Λοιπόν, θα το λύσουμε αυτό χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το εργαλείο του Traffic Manager. Κανονικά με Control-S θα εφαρμόζονταν απευθείας αυτή η εντολή που θέλουμε να δώσουμε. Εμείς θα το κάνουμε χειροκίνητα, θα επιλέξουμε αυτή εδώ την τελίτσα και θα τη συνδέσουμε με αυτή εδώ, και το ίδιο θα κάνουμε και για τις υπόλοιπες λωρίδες κυκλοφορίας. Πολύ ωραία. Και το ίδιο θα κάνουμε και από αυτή εδώ την πλευρά της γέφυρας. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι το ίδιο εργαλείο. Πολύ ωραία, το ολοκληρώσαμε και αυτό. Στη συνέχεια θα παρατηρήσετε εδώ πέρα ότι γίνεται αλλαγή των λωρίδων κυκλοφορίας κατά μήκος του δρόμου, δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, εδώ θα δείξουμε πώς γίνεται αυτόματα η εντολή, πώς δίνεται αυτόματα η εντολή να παραμείνουν στις λωρίδες κυκλοφορίας. Έχουμε επιλέξει αυτό το node και πατάμε Ctrl S και κατευθείαν εφαρμόζεται. Θα το κάνουμε σε όλα τα node σε αυτή τη γέφυρα. Πολύ ωραία. Και πάμε τώρα να ρυθμίσουμε και τις προτεραιότητες και την κυκλοφορία πάνω στον κυκλικό κόμβο. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο από το Traffic Manager και επιλέγοντας εδώ πάνω στον κυκλικό κόμβο πατάμε Shift, Control, πατημένα και αριστερό κλικ κλπ. Εφαρμόζονται τα σήματα προτεραιότητας. Προτεραιότητα τα οχήματα που κινούνται στον κυκλικό κόμβο και παραχώρηση προτεραιότητας τα οχήματα που εισέρχονται στο κυκλικό κόμβο. Στη συνέχεια εφαρμόζονται και αυτά εδώ τα οποία είναι όταν ένα όχημα πλησιάζει αυτή εδώ την διασταύρωση, για παράδειγμα δεν θα σταματάει, θα συνεχίζει την κίνηση. Βέβαια αυτό δεν το χρειαζόμαστε στους κάθετους δρόμους. Επίσης ένα άλλο που θέλω να προσθέσω είναι αυτό εδώ, να το ενεργοποιήσουμε. Τα οχήματα που βγαίνουν, που φτάνουν σε αυτή τη διασταύρωση, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποια λωρίδα θα βγουν από τον δρόμο αυτό, και ο λόγος είναι ότι απαγορεύσαμε την αλλαγή λωρίδων κατά μήκος αυτού του τμήματος, και το ίδιο θα κάνουμε και σε όλες τις εισόδους στο κυκλικό κόμβο, και πάμε να το εφαρμόσουμε και στον άλλον κυκλικό κόμβο εδώ πέρα, στον υπερυψωμένο, και να βάλουμε και την επιλογή λωρίδων. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται βέβαια, γιατί δεν υπάρχει. Πού πάνε αυτά τα αυτοκίνητα? Πάνε εδώ για να κάνουν αναστροφή, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, και πάμε να ρυθμίσουμε και αυτόν τον κυκλικό κόμβο. Λοιπόν,
πάμε να βάλουμε τα σήματα προτεραιότητας και στη συνέχεια σε όλα τα εισερχόμενα οχήματα να μπορούν να επιλέξουν σε ποια λωρίδα κυκλοφορίας θα κινηθούν. Πολύ ωραία, ολοκληρώσαμε και αυτό. Εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο, θα κάνουμε άλλη μια παρέμβαση. Θα απαγορεύσουμε καταρχήν να διασχίζουν οι πεζοί κάθετα εδώ πέρα τη διάβαση των πεζών και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα οχήματα να μην κόβουν ταχύτητα πλησιάζοντας αυτό το κόμβο, μιας και πλέον οι κατευθύνσεις που έχουν τα οχήματα είναι προκαθορισμένες. Και το ίδιο θα κάνουμε και εδώ, θα απαγορεύσουμε τη διέλευση των πεζών και θα δώσουμε προτεραιότητα, μάλλον θα δώσουμε τη δυνατότητα στα οχήματα να συνεχίσουν με την ίδια ταχύτητα μπαίνοντας στη διασταύρωση. Στη συνέχεια θα πάμε σε αυτόν εδώ τον κυκλικό κόμβο. Αυτός ο κυκλικός κόμβος θα τον ρυθμίσουμε αρχικά χρησιμοποιώντας τα εργαλεία αυτά. Πάμε να βάλουμε και την δυνατότητα επιλογής λωρίδων για τα εισερχόμενα οχήματα. Εν τω μεταξύ έχει αρκετή κίνηση ο συγκεκριμένος δρόμος. Πάμε να δούμε πού θέλουν να πάνε τα αυτοκίνητα αυτά. Λοιπόν, τα περισσότερα θέλουν να πάνε στην Εθνική Οδό και ένα κομμάτι των οχημάτων αυτών θέλει να πάει απέναντι στην βιομηχανία. Παρατηρούμε βέβαια ότι πολλά από αυτά τα οχήματα προέρχονται από αυτή την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε εδώ πέρα μία σύνδεση με τη βιομηχανική περιοχή. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ημικεντρικό δρόμο που έχουμε, θα παγώσουμε το παιχνίδι γιατί θα αφαιρέσουμε και κάποιες κολόνες μεταφοράς ηλεκτρισμού. Πολύ ωραία, είναι πολύ καλύτερα τώρα, είναι λίγο απότομη η στροφή εδώ πέρα, αλλά είναι πολύ καλύτερα. Εδώ σε αυτό το σημείο θα απαγορεύσουμε τη διέλευση των πεζών και θα δώσουμε τη δυνατότητα, φτάνοντας σε αυτή εδώ τη διασταύρωση δρόμου και διαβάσεων για τους πεζούς, τα οχήματα να μην σταματάνε αφού έχουμε απαγορεύσει πλέον τη διάβαση των πεζών. Λοιπόν, πάμε να επαναφέρουμε τις συνδέσεις των γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ ωραία, και να ξεπαγώσουμε το παιχνίδι. Από ό,τι βλέπω έχουμε πρόβλημα με το δίκτυο της αποχέτευσης. Πάμε να προσθέσουμε εδώ πέρα μία μονάδα επεξεργασίας λιμάτων και θα προσθέσουμε και μία μονάδα άντλησης νερού. Από ό,τι βλέπω και η διαθεσιμότητα του νερού είναι σε οριακό σημείο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα σε αυτό το κυκλικό κόμβο. Από ό,τι βλέπω το πρόβλημα συνεχίζεται, η ουρά που έχει σχηματιστεί είναι πάρα πολύ μεγάλη. Νομίζω ότι ο λόγος που υπάρχει αυτό το πρόβλημα είναι γιατί έχουμε διαβάσεις πεζών κάθετες εδώ πέρα και έχουμε και ποδηλατόδρομους περιμετρικά του κυκλικού κόμβου. Γι' αυτό το λόγο θα παγώσουμε ξανά το παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον δρόμο που δεν έχει ποδήλατα, δεν έχει ποδηλατόδρομους, και θα φτιάξουμε διαβάσεις για τα ποδήλατα και τους πεζούς περιμετρικά της πλατείας. Γι' αυτό το λόγο θα αφαιρέσουμε την περίφραξη του πάρκου και κάποια δέντρα να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Και πάμε τώρα με τους πεζοδρόμους σιγά σιγά να περάσουμε, να κάνουμε υπόγειες διαβάσεις. Πολύ ωραία, πάμε να επαναφέρουμε και την περίφραξη στο πάρκο, καθώς επίσης και τα δέντρα.
Πολύ ωραία. Πάμε να ξαναεφαρμόσουμε τα σήματα προτεραιότητας, τις αλλαγές των λωρίδων, να κάνουμε έναν έλεγχο, μήπως έχει αλλάξει κάτι. Πολύ ωραία. Και να απαγορεύσουμε πλέον σε αυτό το σημείο τις διαβάσεις των πεζών, μιας και πλέον έχουμε υπόγειες διαβάσεις. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε και με αυτόν τον κυκλικό κόμβο. Στη συνέχεια θα κάνουμε παρέμβαση σε αυτόν εδώ τον κυκλικό κόμβο, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα δώσουμε τη δυνατότητα σε όλα τα εισερχόμενα οχήματα να επιλέξουν τις λωρίδες κυκλοφορίας. Και πάμε τώρα, όπα, εδώ έχουμε μεγάλη φωτιά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δυσκολότερο σημείο της πόλης μας, να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με αυτόν εδώ τον δρόμο. Από ό,τι θα δείτε, όλα τα οχήματα της βιομηχανίας που θέλουν να έρθουν εδώ στον κεντρικό δρόμο χρησιμοποιούν μία λωρίδα κυκλοφορίας. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό. Θα χρησιμοποιήσουμε τον ασυμμετρικό δρόμο, αυτόν εδώ. Και πλέον, κατά την έξοδο, θα υπάρχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Λοιπόν, αυτό, στη συνέχεια, με αυτό εδώ το εργαλείο θα επιλέξουμε, μιας και τα περισσότερα οχήματα θέλουν να πάνε αριστερά, θα δώσουμε τη δυνατότητα πλέον από τη δεξιά λωρίδα να πάνε ευθεία και δεξιά και η αριστερή να είναι μόνο για αριστερά. Λοιπόν, θα αφαιρέσουμε στη συνέχεια τα stop και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να δώσουμε προτεραιότητα στον κεντρικό δρόμο και υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητα στα κάθετα στενά. Αυτό είναι πιο αποδοτικό από το stop. Αν υπάρχει stop, τα οχήματα που έρχονται στη διασταύρωση, αν δεν υπάρχει κίνηση, σταματάνε τελείως. Ενώ με την υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας ελαττώνουν πολύ ταχύτητα, ελέγχουν και μετά συνεχίζουν. Λοιπόν, μία παρέμβαση είναι αυτή. Το επόμενο είναι να ελέγξουμε πού θέλουν να πάνε τα οχήματα από εδώ, από αυτή εδώ την πλευρά. Πολλά οχήματα θα δείτε ότι έρχονται από αυτή εδώ την κατοικημένη γειτονιά και από τη βιομηχανία για να πάνε απέναντι στην πόλη και φυσικά να μπουν και στον κεντρικό δρόμο. Εμείς θέλουμε τώρα να εξυπηρετήσουμε τη σύνδεση των δύο πλευρών της πόλης. Γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο θα φτιάξουμε έναν υπόγειο κόμβο, ο οποίος θα περνάει κάτω από τον κεντρικό δρόμο και στη συνέχεια σε αυτό το σημείο θα βγαίνει στην απέναντι γειτονιά. Λοιπόν, και άμα δείτε τώρα πλέον με αυτόν τον τρόπο ήδη κάποια οχήματα τα οποία θα χρειάζονται να έρθουν από αυτό εδώ το σημείο χρησιμοποιούν αυτή εδώ τον υπόγειο κόμβο που φτιάξαμε για να πάνε σε αυτή εδώ την γειτονιά. Λοιπόν, στη συνέχεια εδώ επί του κεντρικού δρόμου θα δείτε ότι οι λωρίδες κυκλοφορίας έχουν, η αριστερή λωρίδα έχει δύο χρήσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το εργαλείο για να το αλλάξουμε. Θέλουμε η κάθε λωρίδα να έχει από μία χρήση. Θα επιλέξουμε εδώ στο κέντρο του κόμβου, θα πατήσουμε Ctrl και αριστερό κλικ και κατευθείαν το βελάκι είναι μόνο για αριστερά πλέον αυτή η λωρίδα κυκλοφορίας. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ και σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό εδώ. Λοιπόν, και άλλη μια παρέμβαση που θα κάνουμε σε αυτόν εδώ τον δρόμο, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλά παρκαρισμένα οχήματα στον κεντρικό δρόμο, θα το αλλάξουμε απαγορεύοντας το παρκάρισμα σε αυτό το σημείο εδώ τουλάχιστον του κεντρικού δρόμου που υπάρχει πρόβλημα με την κίνηση, και το ίδιο θα κάνουμε και για αυτά εδώ τα δύο τετράγωνα. Μπορεί να γίνει και με τη μία μεταξύ διασταυρώσεων πατημένο το shift και αλλάζοντάς το. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάναμε και αυτή την παρέμβαση. Ήδη δείτε πόσο πιο λίγη είναι η κίνηση σε αυτό εδώ το κομμάτι της πόλης.
Πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα ρυθμίσουμε αυτό το κυκλικό κόμβο. Πάμε να βάλουμε τα σήματα προτεραιότητας για αρχή και τη δυνατότητα επιλογής λωρίδων στα εισερχόμενα αυτοκίνητα για όλες τις διασταυρώσεις. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια το ίδιο θα εφαρμόσουμε και σε αυτό το κυκλικό κόμβο. Αλλά και σε αυτούς εδώ τους δύο μικρότερους και πάμε να δώσουμε και τη δυνατότητα επιλογής λωρίδων. Ωραία. Το ίδιο θα κάνουμε και εδώ και στις τέσσερις πλευρές. Πολύ ωραία, ρυθμίστηκε και αυτός ο κυκλικός κόμβος. Μας έχει μείνει αυτός εδώ στο αεροδρόμιο. Πάμε να τον ρυθμίσουμε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ρυθμίστηκε και αυτός. Έχουμε άλλον ένα κυκλικό κόμβο εδώ στο αεροδρόμιο. Πολύ ωραία. Την δυνατότητα επιλογής λωρίδας κυκλοφορίας. Και ο τελευταίος κυκλικός κόμβος που έχει μείνει είναι αυτός εδώ στο λιμάνι. Πάμε να τον ρυθμίσουμε και αυτόν κατά τον ίδιο τρόπο. Επιλογή λωρίδας, επιλογή λωρίδας. Πολύ ωραία. Πάμε να ελέγξουμε και το ψαροχώρι πως πάει. Βλέπετε εδώ πέρα έχουν αναπτυχθεί αυτά τα σπιτάκια. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα έχουμε εμπορικά προϊόντα. Εδώ πέρα βλέπω μια χαρά πάει η παραγωγή των εργοστασίων. Λοιπόν, μία άλλη παρέμβαση που θα κάνουμε για τα προϊόντα είναι εδώ στα εργοστάσια, τα μοναδικά εργοστάσια θα πάμε τους ρυθμούς παραγωγής στο 150% σε όλα τα εργοστάσια που έχουμε. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αυξάνουμε την παραγωγικότητά τους και παίρνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα γίνεται. Πολύ ωραία, ολοκληρώσαμε σε όλα αυτά. Στη συνέχεια πάμε να ελέγξουμε την αγροτική μας βιομηχανία, να ελέγξουμε τις αποθήκες. Τις αποθήκες είχαμε ρυθμίσει να είναι άδειες, πλέον θα βάλουμε να υπάρχει ένα στόκ απόθεμα ασφαλείας, θα το βάλουμε στο ισορροπημένο για να μπορεί να εξυπηρετείται η πόλη. Από αλεύρι βλέπω έχουμε πάρα πολύ, θα το βάλουμε και αυτό ισορροπημένο. Λοιπόν, στη συνέχεια θα ελέγξουμε εδώ πέρα την βιομηχανία μετάλλων και την πετρελαϊκή βιομηχανία, είναι ρυθμισμένες εντάξει οι αποθήκες. Και εδώ πέρα στη βιομηχανία ξυλίας επίσης θα βάλουμε τις αποθήκες στο ισορροπημένο για να έχουμε κάποια επάρκεια προϊόντων τέλος πάντων για την πόλη μας. Εδώ πέρα τι έχουμε. Είναι πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό και έχει φασαρία. Θα προσπαθήσουμε να φυτέψουμε κάποια δέντρα εδώ πέρα για να μειώσουμε την ηχορύπανση. Πάμε να δούμε αν θα μεταβληθεί καθόλου η ηχορύπανση γύρω από το σταθμό. Φυτέψαμε κάποια δεντράκια. Το πρόβλημα από ό,τι βλέπω έφυγε. Λοιπόν, σε αυτόν εδώ τον κυκλικό κόμβο βλέπετε πλέον τα οχήματα που θέλουν να βγουν, επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δεξιά λωρίδα εδώ πέρα, γιατί αν βγουν εδώ πέρα δεν υπάρχει νότο να ξαναλλάξουν λωρίδα, θα πάνε αναγκαστικά προς τα εδώ, χρησιμοποιούν πλέον την αριστερή για να βγουν εκτός πόλης, και τα οχήματα που θα θέλουν να κατευθυνθούν προς την πόλη θα χρησιμοποιούν την αριστερή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και με αυτό το κομμάτι. Πάμε να κάνουμε κάποιες μικροπαρεμβάσεις πριν κλείσουμε το βίντεο. Να βάλουμε αυτό το νεκροταφείο να αδειάζει. Έχουμε σε αυτή την περιοχή έχουμε εντάξει αποτεφρωτήρια. Και αυτό εδώ το νεκροταφείο επίσης να αδειάζει. Μόλις αδειάσουν θα τα επαναφέρουμε σε κανονική λειτουργία. Λοιπόν, πάμε να ελέγξουμε η πόλη μας πλέον
από ό,τι βλέπω δεν έχει πουθενά έλλειψη προϊόντων. Ωραία. Με τις παρεμβάσεις που κάναμε λοιπόν στην κυκλοφορία, λύσαμε το κυκλοφοριακό, το κυκλοφοριακό πρώτον και κατά δεύτερον τα προϊόντα, την έλλειψη προϊόντων που είχαν τα εμπορικά καταστήματα. Εδώ πέρα θα αλλάξουμε σε αυτή τη διασταύρωση, δεν θέλουμε φανάρι, να έχουν προτεραιότητα αυτά τα οχήματα και θα βάλουμε την κάθε λωρίδα κυκλοφορίας να έχει μία χρήση. Θα δείτε πλέον ότι τα φορτηγά που θέλουν να βγουν από την πόλη θα χρησιμοποιούν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Είδατε, άλλαξε με τη μία. Θα βάλουμε την απαγόρευση λίγο νωρίτερα να αλλάζουν λωρίδα κυκλοφορίας κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα σε αυτή τη διασταύρωση δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα από ό,τι βλέπω. Έχουμε και τα φανάρια. Θα το παρακολουθήσουμε σε επόμενο βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο κάπου εδώ ολοκληρώθηκε. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε like. Αν θέλετε να δείτε και άλλα βίντεο κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.